Λοιπόν, έρχονται Άγιες ημέρες, Χριστούγεννα. Εύχομαι υγεία και αγάπη στις οικογένειές σας και σε εσάς και να μην μένει κανένας μόνος αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το ψάρεμά μας. Βρήκα 4 σουπιές αυτή τη φορά. Με δυσκόλεψαν για ακόμα μια φορά πάρα πολύ. Στους τελευταίους 2 μήνες δεν βρίσκω σχεδόν καμία σουπιά με την απόχη μου και με τον φακό και αναγκάζομαι να τις ψαρέψω με καλαμαριέρα. Επίσης, τα μέρη που πηγαίνω οι σουπιές δεν τρώνε πολύ πλέον. Δεν ξέρω τι φταίει. Πίστευα ότι όσο χειμωνιάζει οι σουπιές θα είναι περισσότερες. Δυστυχώς είναι λιγότερες. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε να μιλήσουμε λίγο και για την έκθεση που πήγα την προηγούμενη εβδομάδα. Μια καταπληκτική έκθεση. Λοιπόν, στην έκθεση γνώρισα πολλούς από εσάς. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι βλέπετε τα βίντεό μου και μάλιστα μου επισημάνατε κάποιες στιγμές με χιούμορ και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Πηγαίνω για ψάρεμα για να περάσω καλά και αυτό θέλω να περάσω σε εσάς. Τίποτα παραπάνω. Να γελάτε, αυτό έχουμε ανάγκη. Από εκεί και πέρα πήγα στην Garmin, πήγα στο φιλαράκι μου το Φίλιππο το Σύντο, ένα παιδί που όλοι το γνωρίζετε όσοι ψαρεύετε, έτσι. Τρομερός άνθρωπος, καταπληκτικός ψαράς και εξηγεί τα πάντα ό,τι έχει σχέση με τα βυθόμετρα της Garmin. Λοιπόν, πήραμε ένα βυθόμετρο, το Garmin Striker το 7 και το σετάραμε με ένα καταπληκτικό μάτι της Garmin, το οποίο είναι το GT15. Όσοι το έχετε γνωρίζετε πολύ καλά γιατί σας μιλάω. Πιστεύω ότι αυτό το σετάκι θα μου βοηθήσει πάρα πολύ για να αλλάξω level στο ψάρεμά μου. Αυτά λοιπόν θα τα δείτε στη συνέχεια, θα τα δείτε και την επόμενη χρονιά που έρχεται και κάθε φορά που βγάζω κάποιο ψάρι θα προσπαθώ να σας δείχνω και εικόνες από το βυθόμετρο για να σας βοηθήσω πάρα πολύ στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί πραγματικά το βυθόμετρο είναι επιστήμη. Λοιπόν, αυτά και όλα πολλά θα τα λέμε στη συνέχεια, θα τα πούμε και στη θάλασσα. Σε λιγότερο από 20 λεπτά φτάνω και εγώ και θα τα πούμε. Φιλιά πολλά, φιλαράκια μου. Καλημέρα από το πρωί φαίνεται, άπνοια έδινε το μέτεο. Μάλιστα. Καθόλου καλά τα πράγματα. Μετά από πολλή ώρα ψάξιμο, κατάφερα και βρήκα ένα σημείο το οποίο έκοβε κάπως ο αέρας. Με τη βοήθεια πάντα της ηλεκτρικής μου μηχανής, την οποία χρησιμοποιώ και σαν άγκυρα, έριξα την πρώτη μου σουπιά στο νερό. Ήδη το Garmin άρχισε να μου δείχνει ξεκάθαρους στόχους. Η αλήθεια είναι ότι τα ψάρια μέχρι τα 30 μέτρα δεν τρώγανε, οπότε έπρεπε να πάω πιο βαθιά. Τώρα θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που τράβηξα από τα 10 έως τα 30 μέτρα, που φαίνονται πάρα πολύ καθαρά τα ψάρια. Λοιπόν, ξεκινώντας από τα 7,5 μέτρα, θα δούμε ότι χρησιμοποιώ το πλάτος δέσμης στο 98 και βλέπω κάποιες πεντακάθαρες αψίδες με ψάρια, τα οποία όμως είναι μικρά γιατί βρίσκομαι σε πολύ ρηχά νερά. Στην επόμενη εικόνα θα δούμε το ίδιο ακριβώς πάνω σε ένα ανέβασμα μικρά ψάρια, απλά εδώ πέρα χρησιμοποιώ το chirp πλέον, έχω αλλάξει το πλάτος δέσμης. Η στόχη πεντακάθαρη. Εδώ όμως βλέπουμε κάποια πολύ πιο αξιόλογα ψάρια, τα οποία τα ξεσηκώνω με τη σιλικόνη μου, όμως δεν θα πάρω κάποιο και ρίχνω όπως βλέπετε στα δεξιά και τη ζόκα, χωρίς κανένα πάλι αποτέλεσμα όμως. Και στην επόμενη εικόνα που θα δούμε, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με τη σιλικόνη. Έχω σηκώσει αρκετά ψάρια από το βυθό, δεν μπορώ να καταλάβω τι ψάρια είναι, πάντως δεν θέλω να πάρουν τη σιλικόνη με τίποτα.
Και τώρα θα περάσουμε στο ζουμί της υπόθεσης. Είμαι στα 78 πλέον μέτρα. Όπως βλέπετε στο βυθόμετρο, και πιστεύω ότι φαίνεται στις οθόνες σας, αρχίζουν και μπαίνουν κάποιες πολύ αξιόλογες αψίδες, πολύ έντονες. Το βυθόμετρο είναι ζουμαρισμένο στα τελευταία 20 μέτρα. Εδώ πέρα προσπαθώ να πάρω κάποια από αυτά με τη σιλικόνη μου, όμως δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Στο καλάμι που έχω πάνω στη βάση υπάρχει και ζόκα, η οποία είναι μενοπίσου πια, αλλά ούτε εκεί πέρα πηγαίνουν τα ψάρια. Βλέπετε το βυθόμετρο πως αρχίζει και μαυρίζει. Πραγματικά εγώ τέτοια εικόνα δεν έχω ξαναδεί. Πιστεύω ότι τα ψάρια που περνούσαν εκείνη την ώρα ήταν πάρα πολύ αξιόλογα. Αφού βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, προσπαθώ, ξαναπροσπαθώ, ξαναπροσπαθώ. Αποφασίζω σιγά σιγά πως πρέπει να αλλάξω τακτική. Κάνω την τελευταία μου προσπάθεια, όπως βλέπετε, με τη σιλικόνη. Κάποιες φορές αργά, κάποιες φορές γρήγορα. Δυστυχώς τα ψάρια δεν πηγαίνουν και αρχίζουν να απομακρύνονται πλέον. Δεν βρίσκονται μέσα στον κόνο μου αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει. Λέω ας μαζέψω σιγά σιγά. Και ξεκινάω όντως να μαζεύω. Και η αλήθεια είναι ότι η ώρα ήταν περασμένη. Έπρεπε και να φύγω μετά από κάποια ώρα, γιατί θα νύχτωνε. Οπότε αποφασίζω να τα μαζέψω όλα. Το βυθόμετρο έχει αρχίσει και αδειάζει πλέον. Το πάλεψα όλη την ημέρα στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί μου βοήθησε πολύ ο καιρός. Δεν είναι το καλύτερό μου σημείο στο μέρος. Όμως καλό είναι να δοκιμάζουμε και νέους τόπους. Και αυτό που ήθελα πάνω απ' όλα ήταν να δοκιμάσω το βυθόμετρο μου. Ξεκινάω λοιπόν και μαζεύω και τη ζόκα πλέον. Σιγά σιγά στην αρχή, μήπως και μπορέσω να πάρω κάποιο ψάρι. Η ζόκα βρισκόταν πάρα πολύ μακριά από τη βάρκα. Με είχε τραβήξει πάρα πολύ το ρεύμα και ο αέρας. Οπότε ξεκινάω και μαζεύω γρήγορα γρήγορα τη ζόκα μου, αποφασισμένος πλέον ότι όντως πρέπει να φύγω. Η αλήθεια είναι ότι είχα φάει ένα σάντουιτς, είχα φάει σνιτσελάκι με φασολάκια, δεν είχα και κάτι άλλο να φάω, οπότε εντάξει, με είχε πιάσει λόρδα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή να τα παρατήσω. Ξαφνικά σταματάω όμως. Κάτι αρχίζει και αχνοφαίνεται στο βυθόμετρο. Λέω κάποιος μου κάνει πλάκα εδώ πέρα. Λέω δε βαριέσαι. Ας αμολύσουμε άλλη μία, ποτέ δεν ξέρεις. Την εικόνα που θα δείτε αργότερα είναι η εικόνα με τα ψάρια που είδα εκείνη τη στιγμή. Γύρισα πίσω και τράβηξα μια φωτογραφία για να μπορέσω να σας δείξω πόσο πεντακάθαρα φάνηκαν τα ψάρια αυτά στα 78 μέτρα βάθος. Σιγά σιγά αφού φτάνει η ζόκα μου προς τον πάτο, έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι ότι ίσως είναι η τελευταία μου μεγάλη ευκαιρία για να φύγω με κάποιο ψάρι και να εγκαινιάσω το βυθόμετρό μου με τον καλύτερο τρόπο. Έχει πάλι καμία απολύτως αντίδραση από τα ψάρια. Ήταν από τις φορές που γενικά πίστευα ότι δεν θα πιάσω ψάρι. Το ένιωθα ότι δεν με θέλει.
τη συγκεκριμένη μέρα, αφού είχε ξεκινήσει και στραβά με τόσο αέρα. Αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Και κάπως έτσι ξεκινάει μία ακόμα μάχη. Στην εικόνα αυτή είναι το κοπάδι με τα μανάλια, από τα οποία πήρα το ένα. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετά ψάρια στην οθόνη, ξεκάθαρα. Χαλαρά σήμερα, ένα ψαράκι, ένα μανάλι όπως είδατε. Εντάξει, δεν πειράζει, η δοκιμή έγινε. Το βυθόμετρο, παιδιά, στα βαθιά νερά σκοτώνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Για τα ριχά ακόμα το ψάχνω. Θα το βρω όμως. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ραντεβού πιστεύω πολύ σύντομα ξανά. Ξανά καλές γιορτές να έχετε και τα φιλιά μου. Γεια σας.